Ξυλώνει και αμέσως μετά το κενό το ονοματεπώνυμό σου. Πάμε να φάμε κάτι έτσι πραγματικά σούπερ εορταστικό. Που πώς είπες ότι το λες. Πώς. Αχ, πώς είπες ότι το λες αυτό το φαγάκι. Ροστίφ το λέμε. Ροστίφ. Α, τις πατάτες τις βάζεις ολόκληρες και θα τις πάσεις. Πώς θα τις κάνεις. Οι πατάτες όταν τις τυλίγω με αλουμινόχαρτο γίνονται λίγο θλιβερές. Γιατί αχνίζονται μέσα και παίρνουν άσχημο χρώμα. Επίσης είναι σαν πλαστικό μετά η πέτσα τους. Και επειδή η πέτσα τους είναι πάρα πολύ θρεπτική, εμένα μέσα την τρώω. Και οπότε τις βάζω ολόκληρες στο φούρνο και βγαίνουν έτσι. Είναι τραγανές απ' έξω, οπότε μπορείς να το φας όλο. Δηλαδή την τρώω έτσι όπως είναι. Εννοείται. Δεν θέλει κάτι. Εννοείται πως θέλει. Θέλει άριστον τύπου κερκύρας βούτυρο, το οποίο το έχω ήδη βάλει και χυλιώσει και είναι απίστευτο. Γιατί, λοιπόν. Γιατί μου βασανίζεσαι. Γιατί χτύπαγα τα σε αμόρα, ακούω λέει. Λίγο, ναι. Κάτσε λίγο να δοκιμάσω εγώ πατατούλα, ωραία. Δεν θα σας κάνω ένα πιατάκι. Πολύ ανάγκη το είχα αυτό τώρα. Χαίρομαι. Πάμε να διαβάσουμε την καρτέλα μέχρι να τελειώσει την πατάτα σου εσύ. Ναι. Να φάω κι εγώ μία. Λοιπόν, πάμε. Για να κάνουμε το roast beef σε κρούστα μυρωδικών και να το σερβίρουμε με πιστές πατάτες, θα χρειαστούμε ένα κομμάτι από τη σπάλα με κόκαλο. Θα πάμε στο χασάπι μας ότι θέλουμε το κομμάτι με τα 4 κόκαλα. Θα χρειαστούμε 4 κουταλιές σούπας άριστον, φυτικά έλαια με βούτυρο 5%, 30 γραμμάρια δέντρο λίβανο ψιλοκομμένο, 20 γραμμάρια θυμάρι και αυτό ψιλοκομμένο, άρα μιλάμε και τα δύο για φρέσκα, 15 γραμμάρια πιπέρι κόκκινο, το οποίο θα το κάνουμε στο μήλο χοντροκομμένο, 40 γραμμάρια αλάτι, 2 ασπράδια αυγού, για να κολλήσουν όλα αυτά τα μυρωδικά. Για να κάνουμε τις πατάτες, πάρα πολύ εύκολο, θα χρειαστούμε μόνο βούτυρο, φυτικά έλαια με 5% βούτυρο, 2 κουταλιές σούπας είναι αυτό, 2 κουταλιές σούπας αλάτι, και για το τέλος, 8 κουταλιές σούπας άριστον βούτυρο τύπου κερκύρας, για να μας δώσει το τέλειο άρωμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τη διαδικασία. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι που θα πάρετε από το χασάπι σας. Θα του πείτε, άμα θέλετε να πάτε και στο Γιάννη που πάω εγώ, που είναι ο καλύτερος χασάπι στην Αθήνα, και θα του πείτε, θέλω να πάρω αυτό που πήρε ο Γιώργος για την εκπομπή της Ελένης. Επειδή είναι πολλοί Γιάννηδες χασάπιδες στην Αθήνα, να πούμε στα εξάρχεια ο Γιάννης που είναι στην Καλλιδρομείου, το 51. Τέλεια. Και θα του πούμε λοιπόν ότι θέλουμε τη σπάλα. Και αν γίνεται, για πιο ωραία εμφάνιση είναι αυτό, να μας το κάνει French, δηλαδή γαλλική σκοπή. Το οποίο σημαίνει ότι κόβει το κρέας που καλύπτει τα κόκαλα για να εμφανίσουν τα κόκαλα. Εδώ λοιπόν είτε έχουμε 4 τεράστιες μπριζόλες, ναι, ή όπως το κάναμε εμείς, θα το δείτε σε μισό λεπτάκι, 8, 9, 10, ανάλογα με την περίσταση και πόσους καλεσμένους έχουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη λήξη το κομμάτι του μοσχαριού μας με σπάγκο. Μπορεί να το κάνει και αυτό ο χασάπι σας. Και όπως είδατε, χτύπησα εγώ τα ασπράδια με το αυγό και τα έκανα αφρό. Δεν τα έκανα μαρέγκα, τα έκανα αφρό. Αυτό μας βοηθάει να δημιουργήσουμε μια κολλώδη επιφάνεια πάνω στο ψητό μας. Για να σου κάτσουν τα μυρωδικά. Και να μην φύγουν ποτέ. Και εγώ λέω, πού θα το βάλει αυτό. Πολλά εστιατόρια βάζουν μουστάρδα. Αλλά η μουστάρδα βάζει πάρα πολύ έντονη και καθόλου. Δεν μ' αρέσει η γεύση της. Μ' αρέσει η μουστάρδα, αλλά όχι για τις ημέρες αυτές. Είναι πάρα πολύ κοινότυπο η γεύση που θα δώσει. Ενώ το ασπράδι δεν θα κάνει τίποτα. Είναι η κόλλα μας. Πάνω στα κόκαλα προσέχτε μην βάλετε ασπράδι, γιατί θα μυρίσει μετά. Και όσο το περνάς, πες μου λίγο, πού θα βάλεις τα φυτικά έλαια της Άριστον. Τα φυτικά έλαια, λοιπόν, η διαδικασία που κάνουμε σήμερα είναι λίγο περίεργη. Είναι η ανάποδη από αυτή που εμείς οι σεφ έχουμε εκπαιδευτεί και από ό,τι έχουμε συνηθίσει να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Εμείς όταν μαγειρεύουμε, ειδικά για πολλή ώρα, έχουμε μάθει να σοτάρουμε, να θωρακίζουμε το κρέας σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Ναι. Ενώ τώρα αυτό, τι λοιπόν, να κάνουμε. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Αυτό λοιπόν έχουν γίνει έρευνες, οι οποίες λένε ότι το θωράκισμα σου γλιτώνει μόνο 1,7% από τα. Άρα τίποτα. Αλλά δεν κάνει διαφορά. Ακριβώς. Εμείς τώρα κάνουμε το ανάποδο. Ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή. Άρα αντί να το σοτάρουμε στην αρχή
που για άλλες συνταγές εννοείται πως πρέπει να το κάνουμε. Έτσι, ας πούμε, για ένα οικοκινηστό πρέπει να το σοτάρουμε το κρέας σε άριστον φυτικά έλαια. Γιατί και να μας μείνει ζωμένο μέσα. Α, μπράβο. Όσο και να το μαγειρέψουμε, όσο και να καπνίσει όπως μου κάπνισε μόλις τώρα, δεν χάνει τις βιταμίνες του. Α, D, Ε, ομορφιάς. Μπράβο. Οπότε, λοιπόν, τώρα να τελειώσω εγώ αυτό. Ρίχνουμε από πάνω. Δείτε το τι ωραία που απλώνεται, ρε παιδιά. Δείτε το. Κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται τώρα πάνω στο χτυπημένο ασπράδι του αυγού. Μήπως να σε βοηθήσω να το γύρουμε λίγο έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε τι ωραία που πάει και κοιτάξτε τι ωραία που είναι και τα χρώματα που βλέπουμε εκεί πέρα πάνω τώρα. Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι. Πάρα πολύ όμορφα είναι. Και υπενθυμίζουμε τι έχει βάλει. Έχει βάλει δέντρο Λίβανο, αλάτι, σπασμένο κόκκινο πιπέρι, που αυτό σπασμένο και από μόνο του δηλαδή. Γιατί ξεφλουδίζει το απ' έξω πολύ εύκολα. Αυτά όλα τα ενοποιεί και τα ρίχνει πάνω στο κρέας που ξαναλέω, το έχει περάσει με το χτυπημένο ασπράδι του αυγού και έτσι στέκεται πάνω όλο αυτό το μείγμα των μυρωδικών μας. Αν εσείς, εγώ λέω τώρα, αγαπάτε και κάποιο άλλο μυρωδικό και το θέλετε, νομίζω ότι... Φασκόμηλο ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό που είναι έτοιμο, το οποίο το έκοψα εγώ και για να φάμε. Φανταστικά. Και βάζω μέσα... Σε τι θερμοκρασία βάζεις? 110 βαθμούς, ναι? 4 ώρες. Αν το θέλετε medium rare, 93 βαθμούς για 4 ώρες. 93? Πώς θα το διαβάσω εγώ πάνω στο δικό μου? Λέει 90, 100, 120. Το υπολογίζω μόνη μου. Θέλετε και 93. Είσαι σεφ, θες να μας κάνεις και εμάς σεφ. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σε ένα βράδυ. Κοίτα τώρα τι έχουμε. Εγώ τι έκανα, πήγα έξω στο πάρκινγκ που έχουμε τεράστια δέντρα από δεντρολίβανο και φασκόμηλο, ναι. Και τα έκοψα, τα άπλωσα πάνω στο ταψί μου, ναι. Και πήρα το κόκαλο όπως ήταν όρθιο, έκοψα ευθεία κάτω και αριστερά, ώστε να μείνουμε, θα σου φτιάξω ένα πιάτο να καταλάβεις πώς μείναμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το κρέας, με την κρούστα που βλέπετε ότι έχει ήδη μείνει πάνω. Υπέροχο. Όλη. Ζουμάκι εγώ, πού θα βρω? Από, πες μας για τον κόσμο γενικότερα. Από ζουμάκι, το ψητό που ψήνουμε αυτά τα... Εδώ τι ψήναμε, ρε. Άκου τι κάναμε. Έχω μπερδευτεί. Το τελευταίο μισάωρο, εγώ έριξα μέσα στο ταψί μου κομμένα λαχανικά διάφορα. Τα ίδια λαχανικά που κάνουμε για ζωμό. Σελέρι, ναι. Κρεμμύδι, καρότο. Τέλεια. Έριξα και 2-3 κοτσάνια από τον Λίβανο και θυμάρι που δεν τα πέταξε σε σκουπίδια, ώστε να καραμελώσουν. Όταν καραμελώσανε, έριξα και τα ζουμιά από το κρέας που έκοβα, που στάξανε πάνω στον πάγκο μου και το έχω βάλει πάνω σε καυτό μάτι, ναι. Και θα βάλω κρασάκι. Αυτό λοιπόν μετά από λίγη ώρα θα γίνει. Τέλειο ζουμί. Φανταστικά. Okay. Εδώ μου αρέσει το κόλπο σου που έχεις βάλει το κρέας, δεν ακουμπάει τελείως κάτω στο ταψί. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε αυτά γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρει πάλι θα πούμε δέντρο Λίβανο, έχει πάρει φασκόμηλα, τα έχει βάλει από κάτω. Είναι τα μυρωδικά που πήρα από το πάρκινγκ. Έβαλες καθόλου βούτυρο εδώ? Δεν έβαλα βούτυρο εδώ. Εδώ αλλά το ζουμί είναι τώρα. Το ζουμί από το. Περίμενε. Αυτό που βλέπω, όχι, από περιέργεια ρωτάω. Εδώ έρχεται, ναι. Το τέλειο κόλπο με το άριστον, ναι. 5% βούτυρο. Έχουμε βάλει αυτό να κάψει. Ναι. Πάμε αυτό εδώ το τέλειο πράγμα πάνω στο τραπέζι. Κάθονται όλοι γύρω-γύρω. Ναι. Βάζουμε από μία πατάτα στο πιάτο του καθενός. Ναι. Και παίρνουμε αυτό εδώ που καίει. Ναι. Και το χύρουμε εδώ από πάνω. Έτσι θέλει. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν εδώ. Το καψαλίζει. Το καψαλίζει και δίνει και χρώμα, παιδιά. Δείτε το πώς γίνεται. Πόσο τέλειο είναι. Έχει, όχι μόνο καψαλίζει και κάνει κρούστα γύρω-γύρω με τα μυρωδικά, γιατί σε 110 βαθμούς δεν κάνουμε καμιά κρούστα. Αυτό εδώ όμως δίνει τέλεια κρούστα και όχι τίποτα άλλο. Στάζει πάνω στο φασκόμενο και τον τρολίβανο που είναι ομά και δίνει, χρώμα σε όλο, δίνει άρωμα σε όλο το σπίτι. Και τώρα θα κάνω ένα πιάτο για μένα, γιατί δεν μπορώ με τη μυρωδιά τόση ώρα. Θες να έρθεις μαζί μας. Έρχεσαι. Τι είπες πάλι εσύ, βρε Παμπώνη, δε, με το που πάνω συνεννοηθώ να στείλω κανένα φαγάκι. Ακούω εσένα και κάνω πράγματα. Είπες να κάνεις ένα γιατάκι επόμενο... για σένα. Καλά άκουσες. Ρε Παμπώνη ρε, μου βάλες και έφαγα χωρίς τα φυτικά έλαια. Και τρώω την καλύτερη πιάτο. Μερίδα. Καινούργιο η πιάτο, καλύτερη μερίδα στην εκπομπή πάει πάντα στην κεφαλή, στο σκηνοθέτη. Έλα. Αλλά τη βγάζεις λοιπόν. Καθαρή που αυτός ο σκηνοθέτης Βότηρο δεν τρώει πολύ. Είναι οικονομικό σκηνοθέτης. Και βάζω και λίγο δεντρολίβανο ψιλοκομμένο για να ταιριάζει. Του βάζουμε και λίγο ζουμάκι από εδώ. Για να δοκιμάσει, του κάνουμε μια μικρή μερίδα μόνο. Έλα, σκηνοθέτα. Να σου πω,
αυτό που είναι τόσο μικρή μερίδα, ναι, και προσεκτική, δεν έχει λύπη, δεν έχει πράγματα, μπορεί να τη φάει ο Άκης μου. Άκη, να στο στείλω. Πώς το βλέπεις? Έχω ελπίδα, δεν έχει σκόρδα, δεν έχει τίποτα, είσαι χαλαρός, μπορείς να κάνεις τα meeting σου, τα αυτά σου, να δεις διευθυντές, παραδιευθυντές. Με ευχαριστώ. Πόσο τέλεια μύρισε το Άριστον? Πες μου πόσο τέλεια μύρισε. Μύρισε τέλεια και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Όπα, λοιπόν, συγγνώμη, τη συνταγή θα τη βρούμε στο aristonkitchen.gr και όχι μόνο τη συγκεκριμένη συνταγή, θα βρούμε και άλλες συνταγές που μπορούμε να κάνουμε με τα προϊόντα αυτά.